τουρκο-γερμανικές σχέσεις και τις εξελίξεις στην Κύπρο και επίσης μιλήσαμε και αυτό είναι ιδιαίτερη σημασία και το μιλήσαμε και με τον Πρωθυπουργό για το θέμα αυτό και με τον κύριο Τσίπρα για το πρόβλημα των προσφύγων. Κοινά συμφέροντα και αγωνίες όσον αφορά αυτό το προσφυγικό ρεύμα. Διότι εμείς είμαστε μια χώρα που υποδέχομαστε τα κύματα του πολέμου και της οικονομικής δυσκολίας που υπάρχει ακόμα και στους καταβλισμούς στο ΙΕ, στη Ιορδανία και Λίβανο, του πολέμου της Συρίας. Και πάρα πολύ μεγάλο μέρος από αυτά τα κύματα έχουν καταλήξει στη φιλόξενη για αυτόν τον κόσμο Γερμανία. Και καταλαβαίνουμε όλοι μας και δεν χρειάζεται να το αναλύσω τώρα, σας πάρω το χρόνο, τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν για αυτούς τους πληθυσμούς και κατά την είσοδό τους στην Ευρώπη, αλλά και όταν φτάνουν και στη Γερμανία. Μιλήσαμε αναλυτικά με τον Υπουργό, που είναι ένας άνθρωπος που έχει καταβάλει μεγάλους κόπους για την ειρήνη. Σας θυμίζω τη συνθήκη του Μίνσκ και την πρώτη και τη δεύτερη, αποτελεί και δικό του έργο. Σας θυμίζω τη συμφωνία με το Ιράν και σας θυμίζω και τις προσπάθειες που καταβάλει τώρα και μαζί επιδιώκουμε την ειρήνη στη Συρία. Είναι μια προσωπικότητα που πέρα από τις ελληνογερμανικές σχέσεις πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι συμβάλλει στο να αναδεικνύεται η διπλωματία και να επιβεβαιώνεται ότι η διπλωματία μπορεί να παίξει ένα διεθνή ρόλο. Συζητήσαμε πέρα από τα προβλήματα της περιοχής και θα εξακολουθήσουμε να συζητάμε πιο αναλυτικά στο γεύμα που κοντεύει να γίνει δίπλο για τις διμερείς ελληνογερμανικές σχέσεις. Τα σκαλμίτα και σήμερα. Για τις διμερείς γερμανικές σχέσεις και υπογραμμίσαμε την ανάγκη να ξεπεράσουμε στερεότυπα, προκαταλήψεις ή καταστάσεις που εξ αντικειμένου δημιουργούσαν και δημιουργούν δυσκολίες της εικόνας των δύο κρατών της μία στην άλλη. Να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας σε συγκεκριμένα project, σχέδια και να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο ώστε να μπορέσουμε να ξαναδημιουργήσουμε αυτά τα φιλικά αισθήματα που νιώθαν οι Έλληνες όταν πρωτοπήγαν ζητώντας δουλειά στη Γερμανία και που νιώθουν οι Γερμανοί τουρίστες, οι Γερμανοί επισκέπτες συνολικά της ελληνικής χώρας και των θεσμών όπως είναι τα μουσεία και άλλα συστήματα πολιτισμού. Ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ είναι ο εκπρόσωπος, θα έλεγα, του γερμανικού διαφωτισμού στον 21ο αιώνα σε διεθνή σκηνή και γι' αυτό είναι πάντα για μένα μεγάλη χαρά να συζητάω μαζί του. Και είναι μεγάλη μου χαρά που αυτή τη φορά δεν συζητάμε στο Βερολίνο, αλλά στην Αθήνα που μάλλον φαντάζομαι έχει καλύτερο καιρό. Σε κάθε περίπτωση, Φρανκ, καλώς ήρθες στην Αθήνα. Καλώς ήρθε η όλη αντιπροσωπεία σου. Καλώς ήρθαν και οι άνθρωποι του γερμανικού τύπου. Είναι η χαρά μας να σας φιλοξενούμε. Θα θέλαμε να σας κρατήσουμε περισσότερο, αλλά τα διεθνή καθήκοντα τον καλού να πάει στη Βιέννη που υπάρχει η συζήτηση για το μέλλον του Συριακού, που είναι και η πηγή, μία βασική θεμελιακή πηγή του προσφυγικού προβλήματος. Φρανκ Βάλτερ, καλώς ήρθες στην Αθήνα. Αγαπητέ Νίκο, ο καιρός είναι καλός και στο Βερολίνο τις τελευταίες αυτές μέρες. Σχεδόν απρόσμενα δεν ταιριάζει στην εποχή, αλλά παρόλα αυτά έχουμε ηλιοφάνεια σχεδόν όπως και στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά όμως είμαι πανευτυχής που βρίσκομαι εδώ μετά από τόσες συναντήσεις που είχαμε στις καθόλου εύκολες εβδομάδες και μήνες που περάσαμε στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο. Επιτέλους χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σε επίσημη επίσκεψη και που μπορώ να σε συναντήσω.
Ήρθε η ώρα και είχαμε πολλά να συζητήσουμε. Παρουσίασες όλη την γκάμα των θεμάτων, τα οποία συζητήσαμε και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τον Πρωθυπουργό της χώρας κατά τη διάρκεια του πρωινού σήμερα. Μια συζήτηση στην οποία θα εμβαθύνουμε και θα συνεχίσουμε κατά τη διάρκεια και του. Begegnen können, intensiven Austausch pflegen können, denn in der Tat, wie viele deiner Landsleute in damals schwierigen Jahren für Griechenland, hast du τα δύσκολα χρόνια για την Ελλάδα έζησες αρκετό καιρό στη Γερμανία και ήσουν παρόν σε παρόμοιες μαθητικές διοργανώσεις όπως και εγώ και βεβαίως αυτό δεν βοηθάει στο να επιλύονται τα προβλήματα, διότι όταν κάνει κανείς κοινέ πολιτικές είναι πάντοτε καλύτερο να έχει κανείς ενιαίες γέφυρες και νομίζω ότι οι γέφυρες αυτές βοήθησαν ότι πριν από λίγες εβδομάδες, πριν από λίγους μήνες βρεθήκαμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και στην Ευρώπη είχαμε να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις και πράγματι τότε καλλιεργήσαμε αυτή τη σχέση μας και ευχαριστώ για τις έντιμες συζητήσεις τις οποίες είχαμε και όταν οξύνθηκαν τα πράγματα και εμείς οι δύο μπορέσαμε να συνεννοηθούμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έτσι έχω στην Ελλάδα έναν συνάδελφο ο οποίος γνωρίζει τη δική μας χώρα, τη Γερμανία, σχεδόν τόσο καλά όπως εγώ και για το λόγο αυτό έχει κατανόηση για το τι κινητοποιεί εμάς τους Γερμανούς και τι. Εσύ μιλάς καλά γερμανικά, εγώ δυστυχώς δεν μιλώ ελληνικά και για το λόγο αυτό δεν χρησιμοποιώ τη γλώσσα. Όμως η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η εμπιστοσύνη λοιπόν, αυτή τη λέξη την έμαθα, η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για την πολιτική και για την διπλωματία και πρέπει να αποτελεί το θεμέλιο το οποίο σήμερα οπωσδήποτε επιγόντως χρειαζόμαστε σε μια χρονική στιγμή που έχουμε να κάνουμε με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και έχουμε να κάνουμε με την εμπειρία ότι η οικονομική κρίση, η οποία δεν έχει ξεπεραστεί, δεν ήταν για μας η μεγαλύτερη πρόκληση στην Ευρώπη, αλλά μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση είναι τα θέματα των προσφυγικών ροών. Αυτή η μεγάλη εμπιστοσύνη, η οποία παραδοσιακά υπήρξε στις διμερείμες σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας, αυτή η βαθιά εμπιστοσύνη τα τελευταίους μήνες ή τα τελευταία ένα ή δύο χρόνια κάπως κλονίστηκε με κάποιες υπερβολές, ίσως λεκτικές και ακόμη και όταν τα πράγματα παρουσιάστηκαν στα μέσα μαζικής επικοινωνίας όχι πλήρως. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι και δική μας ευθύνη και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτός είναι ένας από τους λόγους γιατί είμαι παρόν εγώ εδώ σήμερα. Δική μας λοιπόν ευθύνη είναι αυτό το οποίο στο παρελθόν προέκυψε ως λάθος αντιλήψεις των Γερμανών για τους Έλληνες και των Ελλήνων για τους Γερμανούς. Αυτά τα πράγματα όχι μόνο να τα συζητήσουμε οι δυο μας μεταξύ μας, αλλά να φτιάξουμε το δρόμο για την αποκατάσταση των καλών φιλικών σχέσεων που υπήρξαν και προϋπήρξαν πολλές δεκαετίες στο παρελθόν και που θα πρέπει να υπάρχουν και στο μέλλον. Και για το λόγο αυτό κάνουμε τέτοιες συζητήσεις και δεν τις κάνουμε μόνο αφηρημένα, αλλά τις κάνουμε τελείως συγκεκριμένα στους τομείς της πολιτικής όπου έχουμε κοινά συμφέροντα.
Και εδώ μιλάμε για την οικονομία και κατά δεύτερον πρόκειται και για το θέμα πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε κοντά τους ανθρώπους. Χαιρόμαστε που 3.000 περίπου φοιτητές έχουν βρει τον δρόμο τους σε γερμανικά πανεπιστήμια. Νομίζουμε όμως και πιστεύουμε ότι υπάρχει δυναμικό ακόμη περισσότερο και είχατε την ευκαιρία να μιλήσω και με τον Πρωθυπουργό και θα το διευρύνουμε το θέμα αυτό, θα το συζητήσουμε ακόμη περισσότερο. Πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα διμερές κέντρο ή ίδρυμα νεότητος, το οποίο όπως και τότε βοήθησε στις δύσκολες σχέσεις μας με τους Γάλλους παλαιότερα, μας βοήθησε να φτάσουμε σε μια πιο στενή σχέση προσωπική, μήπως αυτές είναι εμπειρίες που θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και στις ελληνογερμανικές σχέσεις. Για το λόγο αυτό, η δημιουργία ενός τέτοιου ιδρύματος νεότητος θα ήταν κάτι τέτοιο που φανταζόμαστε ότι θα μπορούσαμε από κοινού να υλοποιήσουμε στο μέλλον. Αυτό το οποίο εμείς σκεφτόμαστε για το μέλλον δεν σβήνει αυτό το οποίο μας επιβάρυνε στο παρελθόν. Συζητήσεις λοιπόν για τα οικονομικά θέματα, συζητήσεις για την δημιουργία συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη μία πλευρά και της Ελλάδος από την άλλη πλευρά. Και θα ήθελα να πω ότι έχουμε απόλυτο σεβασμό για το ότι η Ελλάδα βρήκε την δύναμη να θέσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για αυτήν την χώρα και να τις ξεκινήσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις, και έχουμε πολύ σεβασμό για αυτό το οποίο κατάφεραν οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα και ποιες επιβαρύνσεις έχουν υποστεί και ποιες πρέπει να υποστούν και στο μέλλον. Από τις συζητήσεις με τον Πρωθυπουργό απεκόμισα την γνώση και την εμπειρία ότι η Ελλάς εμένει και παραμένει πιστή στις συμφωνίες της, αυτά που συμφώνησε, και ότι προτίθεται να ελοποιήσει και στο μέλλον τα συμφωνηθέντα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και το λέω αυτό το πράγμα ως κάποιος ο οποίος έχει τις δικές του εμπειρίες με μια ημερήσια διάταξη μεταρρυθμίσεων που απεκόμισα και συγκέντρωσα στο παρελθόν. Όποιος λοιπόν υπογράφει υπεύθυνος για μεταρρυθμίσεις οι οποίες ήταν απαραίτητες στη Γερμανία, και ένας από αυτούς ήμουνα εγώ, και εγώ γνωρίζω ότι οι επιβαρύνσεις και οι δαπάνες εμφανίζονται αμέσως, όμως η έλευση της επιτυχίας καθυστερεί χρονικά, και αυτό τον χρόνο πρέπει κανείς να τον κάνει όσο το δυνατόν μικρότερο, θα πρέπει να δείξει αιμονή, και αυτό το πράγμα είναι μια απέτηση την οποία πρέπει να έχουμε προς την πολιτική, και για αυτό το πράγμα έχουμε και σεβασμό απέναντι στις ελληνικές προσπάθειες. Και όταν μιλάμε τώρα για οικονομικά θέματα, βεβαίως μιλάμε και για την επόμενη επιβάρυνση την οποία αυτή τη χρονική στιγμή ήδη αισθανόμεθα ή πολλά κράτη στην Ευρώπη αισθάνονται, και πρόκειται για μια επιβάρυνση, για ένα φορτίο το οποίο προκύπτει από τις προσφυγικές ροές από την Μέση Ανατολή. Πριν έρθω στις αναγκαίες λύσεις επί ευρωπαϊκού επίπεδου, θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ. Γνωρίζω ότι χθες υπήρξε ένα νέο ατύχημα, ένα νέο ναυάγιο, και γνωρίζω ότι το ελληνικό λιμενικό έσωσε εκατοντάδες ανθρώπους εκατοντάδες πρόσφυγες οι οποίοι ξεκίνησαν το ταξίδι τους στην επικίνδυνο αυτό δρόμο μέσω θαλάσσης. Έσωσε λοιπόν εκατοντάδες ανθρώπους. Άκουσα ότι υπάρχουν 30 αγνοούμενοι και 7 νεκροί. Αυτή είναι η αριθμή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα λοιπόν να πω ένα ευχαριστώ για το ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει μόνο τα ανθρωπιστικά της καθήκη,
παρεξήγοντα, αλλά και τα υλοποιεί. Σήμερα το πρωί τονίσαμε από κοινού στις συζητήσεις μας με τον Πρωθυπουργό και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι στην Ευρώπη δεν μπορεί να έχουμε επιτυχία εάν συνεχίσουμε να ρίχνει ο ένας το φταίξιμο συνεχώς τον άλλον. Δεν έχει νόημα. Και για να το πω πιο ακραία, δεν θα οδηγηθούμε πουθενά. Εάν η Ελλάδα, εάν η Γερμανία και η Αυστρία φιλονικούν μεταξύ τους, εμείς τσακωνόμαστε με τα δυτικά βαλκανικά κράτη και εκείνη με την Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον τώρα θα πρέπει στην Ευρώπη όλοι να γνωρίζουν και να γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή πρόκληση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και η απάντηση δεν θα μπορέσει να δοθεί από κάποιο εθνικό κράτος ευρωπαϊκό από μόνο του. Οι απαντήσεις θα μπορέσουν να βρεθούν σταδιακά εάν δεν προσπαθήσουμε να βρούμε τη λύση στην υλοποίηση εθνικών συμφερόντων, αλλά αν πιστεύουμε και εργαστούμε προς την κατεύθυνση ευρωπαϊκών λύσεων. Και σε αυτές εντάσσεται και η ενιοποίηση των διαδικασιών και η ενιοποίηση των προτύπων και η ομογενοποίηση διαφορετικών αντιλήψεων όσον αφορά τις χώρες προέλευσης και η κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στα ευρωπαϊκά σύνορα. Και ίσως να πρέπει να δούμε και μια ευρωπαϊκή υπηρεσία συνόρων για να μπορούν να αντιμετωπιστούν κρίσεις οι οποίες δημιουργούνται και τις οποίες βλέπουμε σήμερα. Έχουμε και την εμπειρία ότι θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι και οι γείτονες των ευρωπαϊκών κρατών. Αυτή τη στιγμή, επί παραδείγματι, οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Τουρκίας, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και τις κοινές μας προσπάθειες με τα αφρικανικά κράτη για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία η οποία θα κανονίσει κάπως καλύτερα τις προσφυγικές ροές, θα ρυθμίσει κάπως καλύτερα αυτές και να υλοποιήσει στην Βαλέτα σε λίγες εβδομάδες στη Μάλτα στην διάσκεψη με τα αφρικανικά κράτη. Γνωρίζω ότι πολλές φορές μιλάμε για την Ευρώπη η οποία θέλει να απομονωθεί, όμως δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται για το ότι πρέπει να δώσουμε τους λόγους εκείνους που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι εκείνοι για να μείνουν στις χώρες τους και κυρίως στη δυτικοευρωπαϊκά κράτη, οι δυτικοαφρικανικά κράτη. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να πιστούν ότι έχουν λόγους να μείνουν στις χώρες τους και να εργαστούν για την ανοικοδόμηση των δικών τους κρατών. Αυτά είναι λοιπόν οι προτεραιότητες των συνδιάσκεψης στη Βαλέτα. Στο τέλος όμως θα πρέπει να δεχτούμε το εξής όλοι. Με αυτά τα κύματα τα προσφυγικά που η Ελλάδα, παραδείγματι, έχει πολλά φορτία να σηκώσει με αυτή, με αυτά λοιπόν τα προσφυγικά φορτία θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις εάν βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι επιβαρύνονται ιδιαίτερα και δεύτερον θα μπορέσουμε να ενταλύσουμε τα θέματα αυτά εάν δεχθούμε όλοι ότι μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μελών υπάρχει μια δίκαιη κατανομή βαρών. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Η γνώμη μας είναι ότι η δημιουργία hot spots, δηλαδή μερών όπου καταγράφονται οι πρόσφυγες, σημείων όπου καταγράφονται οι πρόσφυγες, είναι μια αναγκαία προϋπόθεση, αλλά όχι ικανή
εάν στη συνέχεια δεν κάνουμε και ένα σύστημα, δημιουργήσουμε και ένα σύστημα κατανομής μέσα στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι η δίκαια και η σωστή κατανομή των προσφύγων θα είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια επιτυχία. Οι περισσότεροι άνθρωποι φεύγουν από την βία και από τον πόλεμο, και αυτός είναι ο λόγος γιατί αύριο δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι εδώ παρά τον αρχικό μου προγραμματισμό, αλλά θα συμμετέχω αύριο στη Βιέννη στην προσπάθεια με όλους τους εταίρους, με τη Ρωσία, την Ευρώπη, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με το Ιράν, με τη Σαουδική Αραβία, με την Τουρκία και ίσως και κάποιοι ακόμα. Με όλους αυτούς λοιπόν θα προσπαθήσουμε σε ένα τραπέζι να βρούμε τον δρόμο, πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε την σύγκρουση στην Συρία τους επόμενους μήνες και να βρούμε μια πολιτική λύση ίσως στη συνέχεια, και νομίζω ότι κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση αξίζει τον κόπο, και σας ευχαριστώ. Είναι περιορισμένο, σας παρακαλώ σύντομα τις ερωτήσεις σας. Δύο ερωτήσεις για τον ελληνικό τύπο και δύο για τον γερμανικό. Το όνομά σας και το μέσο που εκπροσωπείτε. Ο κ. Μελέτης. Ο Νίκος Μελέτης από την ΕΡΤ. Κύριε Υπουργέ, θέλω να ρωτήσω το εξής. Η ΑΕΚ έχει υπογράψει δύο. Εντάξει. Η Τουρκία έχει υπογράψει δύο συμφωνίες, μία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μία με την Ελλάδα για την επανεισδοχή. Την Ελλάδα μας είναι το 2001. Οι συμφωνίες αυτές δεν υπογράφονται και παρόλα αυτά βλέπουμε. Το ρεπορτάζ του Νίκου Μελέτη θα το δείτε στα επόμενα δελτία. Εδώ κλείνουμε το δελτίο στις 3.